εδώ. Υπάρχει καλή διάθεση από όλους, υπάρχει ενέργεια. Είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί το δικό μας είναι ένα πολύ ιδανικό περιβάλλον για μας. Και προχωράμε βήμα-βήμα για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο μυαλό του. Το ρόστερ κατά μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει. Βλέποντας και την ομάδα τώρα στην προετοιμασία, εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόβλημα, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μέσα. Ποιο μπάσκετ έχει στο μυαλό σου ότι θέλει να παίξει για εκπέτος? Τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει να βγάλει μέσα από την προετοιμασία στο παρκέ? Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολη αυτή η απάντηση, με την έννοια ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να γίνουμε ομάδα. Υπάρχουν 9 καινούργια πρόσωπα στην ομάδα, υπάρχει καινούργιο πολιτή, καινούργια φιλοσοφία. Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να το βγάλουμε στο παρκέ χρειάζεται πάρα πολλές εργατόρες, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλουμε να παίξουμε όσο μπορούμε πιο σύγχρονα, να είμαστε γρήγοροι και στην άμυνα και στην επίθεση, να έχουμε καλές αποφάσεις, καθαρές επιλογές και να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σε οποιοδήποτε γήπεδο παίζει, θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική, να διεκδικεί νίκες. Αυτό είναι ο βασικός μας. Κοτς, είσαι απόλυτα ικανοποιημένος από το ρόστερ που έφτιαξες? Δηλαδή αυτό που είχες στο μυαλό σου, αυτό έγινε τελικά όσον αφορά το παίκτη που αποκτήθηκε? Κοίταξε, σε ένα καλοκαίρι οι σκέψεις που υπάρχουν στους προπονητές είναι πολλές. Τις περισσότερες φορές κάποιες καταστάσεις μπορούν να σου αλλάξουν το σκεπτικό. Θα έλεγα ότι σχεδόν στο μέγιστο βαθμό οι πρώτες μας επιλογές αποκτήθηκαν. Δηλαδή, τελεκώσαμε την ομάδα με τους βασικούς μας παίκτες. Σίγουρα υπήρχαν κάποια απρόβλεπτα που άλλαξαν τις σκέψεις μας. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ. Ένα σημαντικό και ικανοποιητικό αριθμό παιχτών. Και το δύσκολο τώρα που πρέπει να γίνει, και αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, θέλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί, να σκεφτόμαστε το ίδιο, να παίζουμε το ίδιο, να λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και ξαναλέω πάλι, επαναλαμβάνω, όταν έχει τόσους πολλούς καινούργιους παίχτες και αρκετοί από αυτούς είναι παιδιά με ποιότητα και με συνήθειες, θα πρέπει όλες αυτές οι συνήθειες να γίνουν ένα. Να υποχωρήσουμε κάπου οι παίκτες, να υποχωρήσουμε κάπου εμείς και να συνθέσουμε την ομάδα που θέλουμε.